Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Τι μου κάνετε? Το σημερινό βίντεο είναι άλλο ένα χριστουγεννιάτικο DIY σε συνεργασία με την Eldeco και σήμερα θα σας δείξω πώς έφτιαξα πολύ γλυκούλια γούρια τα οποία μπορείτε να χαρίσετε σε οικογένεια, σε φίλους, σε γνωστούς και πραγματικά θα τους αρέσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει κάτι από αυτά που θα σας δείξω που να μην τους αρέσει. Εκτός από το ότι το κόστος για το πόσο όμορφο θα βγει το αποτέλεσμα είναι μικρό, απλά να σας πω ότι είναι τόσο μεγάλη η χαρά του να φτιάχνεις κάτι, ακόμα και αν δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ να φτιάξετε κάτι μόνα σας, δοκιμάστε το τώρα. Πραγματικά, πιστέψτε με, θα σας αρέσει πάρα πολύ η διαδικασία. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με τα DIY και θα τα πούμε στο τέλος του βίντεο. Λοιπόν, το πρώτο γούρι το έφτιαξα με ξυλάκια κανέλας. Τα χρησιμοποίησα για να δημιουργήσω μία βάση, τα οποία κόλλησα μεταξύ τους με σιλικόνη από ό,τι βλέπετε. Στη συνέχεια πήρα δύο μικρά δεντράκια, βλέπετε είναι μικρά αρκετά, αλλά είναι τόσο γλυκούλια, και τα κόλλησα το ένα δίπλα στο άλλο κάπως διαγώνια για να γεμίσω τη βασούλα μου. Μετά πήρα ένα στολίδι ξύλινο, τα βλέπετε και στο βάθος, έκοψα το κορδόνι και το κόλλησα. Και μετά πήρα τη λατρεμένη μου κορδέλα. Ναι, σας έχω ζαλίσει φέτος με αυτή την κορδέλα. Πραγματικά όμως μου αρέσει τόσο πολύ ο συνδυασμός χρωμάτων. Και έκοψα ένα μικρό κομμάτι και διακόσμησα το τέλος της βασούλας. Βλέπετε, κολλάω τις δύο ακρούλες στο κάτω μέρος για να μην φαίνεται η ένωση. Στη συνέχεια πήρα ένα πολύ ωραίο μεταλλικό διακοσμητικό το οποίο γράφει Υγεία, Αγάπη, Ελπίδα και μου άρεσε πάρα πολύ, και άλλο ένα πάλι μεταλλικό που γράφει 2019 σε χρυσαφή χρώμα και τα δύο, και είναι έτοιμο το γούρι το πρώτο. Πώς σας φαίνεται? Έφτιαξα άλλα δύο τέτοια, λίγο διαφορετικά το ένα από το άλλο, αλλά μπαίνετε στο νόημα. Στη συνέχεια το επόμενο που έφτιαξα ήταν πάλι με κανέλες. Δεν ξέρω, φέτος τις κανέλες τις έχω τιμήσει αρκετά. Κόλλησα λοιπόν δύο ξυλάκια κανέλας και μετά ένα τρίτο, τα οποία ένωσα και πάλι με σιλικόνη. Δεν ξέρω αν έχει νόημα αυτό που είπα μόλις τώρα. Καταλάβατε τι εννοώ πάντως. Για να καλύψω κάπως την πολλή σιλικόνη που χρησιμοποίησα, πήρα κορδέλα και τύλιξα από ό,τι βλέπετε στα σημεία που είναι η σιλικόνη και στο κάτω μέρος κόλλησα την άκρη της κορδέλας. Έτσι το διακόσμησα κιόλας και κάλυψα και την... πώς να το πω τώρα... το λαθάκι αυτό που έκανα, τέλος πάντων. Μετά πήρα αυτή την πολύ ωραία βελούδινη κορδέλα σε πράσινο χρώμα, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ και δεν με ενοχλεί καθόλου πραγματικά που όταν κάνω το φιόγκο έρχεται η ανάποδη μπροστά από ό,τι βλέπετε στο κέντρο. Στη συνέχεια πήρα πολύ λεπτή μπορντό κορδέλα. Πώς μου αρέσει αυτή η κορδέλα, μου αρέσει πάρα πολύ. Έκανα ένα φιωγκάκι ακόμη και το κόλλησα πάνω στον άλλο φιόγκο και άλλο ένα ακόμη για να το κάνω έτσι λίγο πιο πλούσιο. Και στο τέλος κόλλησα ένα μεταλλικό και πάλι, το οποίο γράφει 2019 και μου αρέσει πάρα πολύ. Και μετά πήρα κουδουνάκια, ξέρετε, σαν τα κουδουνάκια του Άι Βασίλη, και έδεσα δύο από αυτά στις άκρες, σε δύο από τις κορδέλες τέλος πάντων. Και κοιτάξτε τι ωραίο που έγινε. Το επόμενο γούρι είναι αρκετά διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Χρησιμοποίησα μία κορνίζα από την οποία έβγαλα όλο το μέσα, δηλαδή και την πλάτη και το τζαμάκι και όλα, και πήρα ένα κομμάτι γούνα
περίπτω να σας πω ότι γέμισα τρίχες παντού, κόβοντας τη γούνα. Αλλά βγήκε τόσο ωραίο το αποτέλεσμα, θα το δείτε, που πραγματικά άξιζε τον κόπο. Κόλλησα το κομμάτι της γούνας πάνω στην πλάτη της κορνίζας. Το ξαναέβαλα στη θέση του και μετά, για να το διακοσμήσω, πήρα αυτό το πολύ ωραίο μεταλλικό μπρονζέ ρόδι. Και το κόλλησα και αυτό. Μετά πήρα μια πολύ ωραία μπορντό κορδέλα, από ό,τι βλέπετε, πουά, με τις τσαχπινιές στο πλάι, με αυτές τις μικρές φουντίτσες. Έκανα έναν ωραίο φιόγκο και τον κόλλησα στο σημείο που θα περνούσα κανονικά το κορδόνι στο ρόδι. Και μετά έκανα έναν ακόμη πιο μικρό φιόγκο, πράσινο, και είναι έτοιμο και αυτό το γούρι. Πάμε στο επόμενο τώρα, από τα αγαπημένα μου αυτό. Πήρα μια μικρή καμπάνα, μια καμπανούλα, και έβαλα μέσα χιόνι, κόλλησα ένα δεντράκι. Κανονικά θα έπρεπε να τα έχω κάνει ανάποδα, να έχω κολλήσει πρώτα αυτά και μετά να βάλω το χιονάκι, αλλά δεν ξέρω, πίστευα ότι δεν θα με βολέψει. Κατάφερα και τα κόλλησα πάντως όπως έπρεπε. Έβαλα και αυτό το ξύλινο διακοσμητικό στολίδι με τον τάρανδο μπροστά. Και μετά πήρα αυτή την πολύ ωραία φουντίτσα και μία κορδέλα στην οποία πέρασα ένα νούμερο 19 για το 2019, μεταλλικό, και είναι έτοιμο και αυτό το γούρι. Πώς σας φαίνεται, αυτό είναι τόσο γλυκούλι πραγματικά. Το επόμενο είναι και αυτό διαφορετικό. Πήρα ένα δεματάκι με σύρμα, από ό,τι βλέπετε, χρυσαφί, το οποίο είναι πολύ μαλακό και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για άλλες κατασκευές. Είναι πάρα πολύ εύκαμπτο. Άνοιξα το κάτω μέρος και την ακρούλα στο πάνω μέρος, την τύλιξα γύρω-γύρω για να δημιουργήσω ένα καλαθάκι, ας το πούμε. Μετά, για να καλύψω την ένωση εκεί, από ό,τι βλέπετε, έβαλα ένα κομμάτι κορδέλας. Έφτιαξα ένα φιόγκο. Πώς μου αρέσουν οι φιόγκοι, το έχετε καταλάβει νομίζω από όλα τα DIY μου σχεδόν. Για να σταθεροποιήσω το κάλυμα που έβαλα στο πάνω μέρος, έβαλα και λίγο σιλικόνη. Μετά πήρα αυτό το υπέροχο ξύλινο διακοσμητικό που γράφει «Καλή χρονιά 2019», μάλλον χρόνια πολλά γράφει, βιάστηκα, 2019, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, και για να το στηρίξω επιπλέον έβαλα και λίγο σιλικόνη στο πίσω μέρος, από ό,τι είδατε. Και μετά πήρα δύο ξύλινα στολίδια, είναι για το δέντρο κανονικά. Έβγαλα τα κορδόνια τους για κάποιο λόγο, δεν ξέρω για ποιο λόγο με ρωτάτε. Κόλλησα πράσινη κορδέλα, μου ταιριάζει περισσότερο βασικά, έτσι όπως ήθελα να το φτιάξω. Και τα κρέμασα και αυτά στο πίσω μέρος από το ξύλινο διακοσμητικό, για να είναι έτσι λίγο πιο 3D, πώς σας φαίνεται αυτό. Και πάμε στο επόμενο. Πήρα ένα στολίδι ξύλινο και πάλι, το οποίο είναι υπέροχο για το δέντρο. Είναι πραγματικά υπέροχο το συγκεκριμένο, γιατί έχει βάθος. Είναι 3D, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και πέρασα μια άλλη κορδέλα, έβγαλα το δικό του κορδόνι, πέρασα μια άλλη κορδέλα. Και στο πάνω μέρος πέρασα σπάγκο και κάτω από ό,τι βλέπετε, μέσα από το ένα αστεράκι, πέρασα μια κορδέλα μπορτό. Την μία ακρούλα έδεσα το νούμερο 19 και πάλι σε μεταλλικό. Εδώ δεν φαίνεται, συγγνώμη γι' αυτό. Και ένα κουδουνάκι στην άλλη άκρη της κορδέλας. Και μετά κόλλησα ένα φιόγκο στο πάνω μέρος και είναι έτοιμο. Πώς σας φαίνεται? Και πάμε στο επόμενο. Το επόμενο, ακούστε πώς το έφτιαξα. Αυτό το κουτάκι που βλέπετε, η βασούλα, το δισκάκι, είναι το κουτί από τα ξύλινα στολίδια που χρησιμοποίησα στην αρχή στα γούρια με τις κανέλες. Αυτό το κουτάκι είναι, το χρησιμοποίησα σαν δίσκο λοιπόν. Έβαλα μέσα ένα κομμάτι γούνα, το οποίο καλά θα κάνετε να το κολλήσετε αρκετά καλά, γιατί δεν έχει πολύ μεγάλη σταθερότητα αν δεν βάλετε κόλλα αρκετή από κάτω. Κόλλησα αυτό το ξύλινο υπέροχο διακοσμητικό με το 2019
κόλλησα ένα δεντράκι και αυτό το γλυκούλι καριοθράφστη, ο οποίος είχε πάνω ένα σιδεράκι μεταλλικό με ένα πιαστράκι για σημειώσεις, για καρτούλες, ξέρετε. Έβγαλα λοιπόν το σιδεράκι, το κόλλησα και χρησιμοποίησα ένα από τα ξύλινα διακοσμητικά, το Καλή Χρονιά 2019, ανάποδα, το οποίο κόλλησα και αυτό, για να μπορέσω να στερεώσω τους δύο τάραντος που βλέπετε. Ένα φιωγκάκι στον κάθε τάραντο, εννοείται. Και είναι έτοιμο κι αυτό. Το επόμενο είναι πολύ συγκεκριμένο, έτσι, είναι πολύ προσωποποιημένο. Γράφει «Καλή Χρονιά, νονέ και νονά», το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν κάνω αναφορά για την κορδέλα που βλέπετε, γιατί θα την αλλάξω στη συνέχεια. Κρέμασα λοιπόν στο κάτω μέρος δύο κουδουνάκια από ό,τι βλέπετε, με διαφορετικό χρώμα κορδέλα το καθένα. Και μετά έβαλα την κλασική κορδέλα, ναι, που είδατε και πιο πριν, αυτή την κορδέλα έβαλα. Ένα φιόγκο στο πάνω μέρος. Και είναι έτοιμο κι αυτό. Και μόλις τα τελείωσα, πώς σας φαίνονται, θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. Εάν φτιάξετε κάτι από αυτά, θα χαρώ πάρα πολύ να μου στείλετε φωτογραφίες. Ξέρετε ότι μου αρέσει πολύ να μου στείλετε φωτογραφίες. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Όλα τα links για τα προϊόντα που έχω χρησιμοποιήσει θα τα βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο, κλασικά, από την Eldeco. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, που θα είναι πολύ πολύ σύντομα. Από μένα, φιλάκια πολλά!